Περιγραφή του τριπλού φωνικού της Μολδαβής Εγγύου Γιουλαοπόρο και της τρίχρονης κόρης της με κάθε λεπτομέρεια, την οποία όπως ισχυρίστηκε το εκμυστηρεύτηκε ο κατηγορούμενος κομμωτής, παρουσίασε ενώπιον του κακουργιωτικίου πάφου ο Ισοβίτης Αντώνης Προκοπίου Κίτας. Μάλιστα, σε κάποια στιγμή ο Ισοβίτης ζήτησε από το τριμελές κακουργιωτικείο να του επιτραπεί να επιδείξει τον τρόπο με τον οποίο ο κομμωτής, σύμφωνα πάντα με τα όσα κατέθεσε, πως του εκμυστηρεύτηκε, ο κατηγορούμενος δολοφόνησε την Μολδαβή. Τότε ο Κίτας γονάτισε στο ένα πόδι και ανέφερε πως ο κομμωτής του είπε πως έτσι πυροβόλησε την Μολδαβή με σκοπό να μην αντιληφθεί το τρίχρονο παιδί της που καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Στη λεπτομερή κατάθεσή του ο Κίτας αναφέρθηκε και στον τρόπο που ο κομμωτής, σύμφωνα πάντα με τα όσα ισχυρίζεται πως του είπε ο κατηγορούμενος, δολοφόνησε το τρίχρονο αγγελάκι. Ισχυρίστηκε πως ο κομμωτής του είπε επίσης πως δεν είχε σκοπό να δολοφονήσει το κοριτσάκι, αλλά το έκανε μόλις η μικρή τον ρώτησε στη γλώσσα της γιατί, επειδή αντιλήφθηκε πως η τρίχρονη είχε καταλάβει τι είχε συμβεί. Αναφερόμενος στον τρόπο που ο κομμωτής του εκμυστηρεύτηκε τα πάντα, ο Κίτας είπε πως αρχικά ισχυριζόταν πως ήταν αθώος, αλλά μετά που έγιναν φίλοι, ο κατηγορούμενος του περιέγραψε με λεπτομέρεια τι συνέβη τη μοιραία εκείνη ημέρα, ζητώντας του ταυτόχρονα να τον βοηθήσει εναντί αμοιβής να δολοφονήσουν τον πρώην σύζυγο της Μολδαβής και να φορτώσουν το φόνο σε πόντιο με στόχο να αποπροσανατολίσουν τις έρευνες των αρχών. Έτσι, σύμφωνα πάντα με τον Κίτα, έμαθε για το χώρο που έκρυψαν το όπλο, δηλαδή το νεκροταφείο που εντοπίστηκε. Η κατάθεση του Κίτα έγινε σε κατάμεστη τόσο από συγγενείς της άτυχης Μολδαβής, όσο και του κατηγορούμενου κομμωτή αίθουσα. Κατά την πολύωρη κατάθεση του Ισοβίτη, η αστυνομία παρουσίασε ως τεκμήρια φωτογραφίες από τον τάφο που βρέθηκε το φωνικό όπλο, κινητό τηλέφωνο και κάρτα με την οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Ισοβίτη, ο κατηγορούμενος επικοινωνούσε με τον αδελφό του και άλλους συγγενείς του, ημερολόγιο με σημειώσεις που κρατούσε ο Ισοβίτης, καθώς και ένα χειρόγραφο σημείωμα του κομμωτή, το οποίο, σύμφωνα πάντα με τον Κίτα, ανέγραφε το σημείο που έκρυψαν το φωνικό όπλο.